Τι κάνουμε, καλησπέρα. Καλησπέρα Γιώργο. Καλά, μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Το εγγονάκι καλά είναι. Το καλύτερο εύχομαι. Μια χαρά, μια χαρά. Η μικρή. Σούπερ, σούπερ. Πόσο γίναμε τώρα? Πάμε τη Δευτέρα δύο μηνών. Δύο μηνών, ναι. Πω, πω, πω. Τα καλύτερα, τα καλύτερα. Για ακόμη μια φορά να σου ζήσει. Και φαντάζομαι οι ευχές που έχεις πάρει από την οικογένεια του Ηρακλή είναι άπειρες, έτσι, τις τελευταίες μέρες. Ναι, 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 ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ σε όλους πάλι και εύχομαι αυτό να το ζήσουν όλοι. Ναι, ευλογία τεράστια. Είναι μεγάλη υπόθεση. Ευλογία τεράστια. Άρα πήρες δύο δώρα. Άνοδο και μωρό. Μωρό και άνοδο. Ναι, ναι. Κοίταξε, όταν γεννήθηκε η Ελεάνα, μετά από τρεις μέρες, τέσσερις, νομίζω πέντε, κάναμε το 4-0 μέσα στο Ηράκλειο. Και τώρα που γεννήθηκε πολύ, συνέχεια και ξέρω, είναι και κάτι σημαντικό. Να πάει καλά. Είναι το βούρι. Είναι το βούρι. Ναι, ναι, ναι. Να σου πω και στον αέρα, όπως έχω πει σε όλους, συγχαρητήρια γιατί ο στόχος επιτεύχθη και δεν ήταν λίγο πράγμα. Και υπήρξε ναι, ναι, πολύ μεγάλη προσπάθεια από όλους και πολύ μεγάλο τρέξιμο. Είτε μιλάω για αυτούς, Λάκη, που παίζαν μπάλα, είτε μιλάω για αυτούς που δεν παίζαν μπάλα μέσα στο γήπεδο. Ναι, 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 ναι. Και κοίταξε, οι εκφραστές, οι κύριοι που πραγματοποίησαν αυτό, ήταν όλο το προσωπικό τμήμα, έτσι. Τα παιδιά, ο προπονητής, προπονητές, ο Τάσος, αυτοί, εμείς βοηθούσαμε από δίπλα, ο κόσμος. Όλο το μπράβο πραγματικά ανήκει πρώτα απ' όλα στον κόσμο που ήταν δίπλα στην ομάδα. Και δίχως αυτούς δεν μπορεί να κάνεις κάτι, έτσι. Από εκεί και πέρα, το σημαντικό ήταν που ήμασταν όλοι μια οικογένεια και γι' αυτό καταλήξαμε να πετύχουμε. Να πετύχουμε αυτό το πραγματικό άθλο, δηλαδή πραγματικό για άθλο. Δεν μπορεί να συγκριθεί με τίποτα, με τίποτα, με τίποτα, με τίποτα. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Κοίταξε, να σου πω, η καθημερινότητα... Και μιλάω κυρίως για τα έξω αγωνιστικά, έτσι. Ναι, 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 το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω. Μην νομίζω ότι είχαμε λιγότερα προβλήματα φέτος και στο αγωνιστικό και εξωαγωνιστικό με αυτά που περάσαμε, γιατί περάσαμε πολλές δοκιμασίες. Ναι. Και βέβαια εμείς συνεργήσαμε πάντα με γνώμονα στο συμφέρον της ομάδος. Το ίδιο θα κάνουμε και τώρα. Εγώ δεν είμαι πάντα βέβαια φύση αισιόδοξος. Τα βλέπω τα πράγματα με μισογεμάτο το ποτήρι, έτσι που λέμε. Mm-hmm. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο και αυτό που αποφασίσαμε να επικοινωνήσουμε, να έρθει ο κόσμος την Πέμπτη αυτή τη συνάντηση που θα κάνουν όλοι οι ακλειδείς, να μπορούμε κι εμείς να πάρουμε κάτι, ένα μήνυμα από αυτούς, γιατί αυτή τη στιγμή πρέπει να ξεκαθαρίσουμε πώς θα πορευτούμε, πώς θα γίνει καθάριση, όλα αυτά τα διαδικαστικά θέματα δηλαδή που έχει αγωνία ο κόσμος του Ηρακλή. Αλλά από την άλλη μεριά, έχοντας την αγωνία όμως, πρέπει και να δείχνουμε έμπρακτα την αγωνία μας, να τη μεταφράζουμε σε στήριξη. Και οικονομική, θα έλεγα, και ηθική απέναντι στην ομάδα. Έτσι. Και ακόμα μεγαλύτερη και περισσότερη σε σχέση με αυτό που ζήσαμε στην Τρίτη Εθνική. Ακριβώς, ακριβώς. Είτε έρθει επενδυτής καινούριος μεγαλομέτρης, είτε δεν έρθει. Με την έννοια ότι κυρίαρχος, όπως το λέω, πάντα συνεχίζω να το λέω, είναι ο κόσμος. Δηλαδή και ο επενδυτής που θα έρθει πρέπει να δει κόσμο για να κάνει κάτι. Έτσι. Αν δεν έρθει και έρθει κάποιος άλλος ή κάποιοι άλλοι, όπως βοηθούσαν κάποιοι άλλοι φίλοι του Ηρακλή, ανώνυμοι κυρίως και επώνυμοι, αλλά συνήθως είναι ανώνυμοι. Εμείς δεν ήρθαμε να μείνουμε, πώς το λένε, να μείνουμε στις καρέκλες μας. Ήρθαμε μόνοι μας, δεν μας φώναξε κανείς, να βοηθήσουμε. Γι' αυτό έλεγα όλο τον χρόνο και τώρα ακόμη, όποιος θέλει μπορεί να έρθει. Έτσι, να προσφέρει. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, αυτός που θα έρθει, ο κάποιος ενδιαφερόμενος ή κάποιοι ενδιαφερόμενοι, θα συζητήσουμε. Εμείς στρώνουμε την κατάσταση. Δεν περιμένουμε ούτε ένα βήμα πίσω, Γιώργο. Εμείς συνεχίζουμε να λειτουργούμε το σύλλογο. Με το να μπορούμε να έχουμε αύριο τον Ηρακλή, αν είναι δυνατόν, απαλλαγμένα από κάποια χρέη ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν κάνει εγκληματικά λάθη. Εγκληματικά λάθη, το τονίζω. Για όλα αυτά, θα προηγηθεί και η συνάντηση με τον Υφυπουργό, τον κύριο Βασιλιάδη, την Τρίτη, μία ναι, η ώρα, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Θα κατέβετε στην Αθήνα, προφανώς, έτσι. Ναι, ναι. Τώρα να ρωτήσω, Λάκη, τι περιμένεις από εκεί και αν περιμένεις κάτι, ή θα μείνουμε στα λόγια πάλι. Κοίταξε, στα λόγια όχι από σένα, από την άλλη πλευρά, έτσι. Ναι, κατάλαβα το να λες πράγματα πριν από μια συνάντηση. Εγώ είμαι φύση αισιόδοξος, απλά ένα πράγμα θα πω μόνο. Ότι τουλάχιστον εκεί που πηγαίνω
μέχρι τώρα από τον καιρό που έπαιζα ποδόσφαιρο και σταμάτησα και με τις διάφορες ενασχολήσεις μου στον χώρο του ποδοσφαίρου, πιστεύω και θεωρώ και το έχω διαπιστώσει ότι έχω δημιουργήσει μια προσωπικότητα ξεχωριστή, για τον εαυτό μου μιλάω πρώτη φορά, με το να κάνω σωστές επιλογές. Δεν έχω σκύψει ποτέ το κεφάλι, δεν έχω συμβιβαστεί, δεν υπήρχα ποτέ σε κάτι Κοριόπολης εδώ και εκεί κτλ. Δεν έχω αναμειχθεί πουθενά. Απλά όμως υπηρετώ το ποδόσφαιρο και θέλω το δίκιο. Εκεί λοιπόν θα πάω να πω τον Υπουργό την αλήθεια και το δίκιο του Ηρακλή. Και να είσαι σίγουρος, όταν είσαι ψεύτης, όσο καλά να τα λες, δεν μπορεί να τον πεις τον άλλο. Άρα λοιπόν εγώ είμαι αισιόδοξος στο εξής, στο ότι καλός είναι να το λένε όλοι και ο Υπουργός ότι έπεσε άδικα ο Ηρακλής. Αυτό όμως πρέπει να είναι με τα έργα, όχι δεν φτάνει, βέβαια. Γιατί βέβαια. Αυτή τη στιγμή έγιναν δηλαδή απίστευτα πράγματα κατά του Ηρακλή, έγιναν απίστευτα πράγματα για άλλες ομάδες υπέρ τους. Δηλαδή, σήμερα επικυρώθηκε, Λάκη, αυτό, επικυρώθηκε ναι, σήμερα. Ναι, το άκουσα. Με 15-2 από την ΕΠΟ. Αλλά εγώ λέω ότι αυτή τη στιγμή η Super Link, ο συνεταιρισμός αυτός, με διευθύνοντα σύμβουλο, τον Βασίλη τον Καγκάτση, ναι. Όχι τον γιο του. Ναι. Αυτοί ψηφίσανε, και ο νομικός σύμβουλος, έναν άλλο κύριο που είχαν, αυτοί ψηφίσανε να παίζει ο Ηρακλής. Πώς αυτοί τώρα, με τι συνείδηση ψηφίσανε να σωθεί ο Παναθηναϊκός? Γιατί έχουν συνείδηση. Με τον οποίο ο Παναθηναϊκός δεν έχω τίποτε προσωπικά, έτσι. Και ο Πανιώνιος είναι, έτσι. Δεν είναι. Και ο Πανιώνιος είναι. Ακριβώς. Και ο Πανιώνιος. Με ποιο σκεπτικό ψηφίσανε για να. Άρα λοιπόν, ποιο είναι το πιο δίκαιο αυτή τη στιγμή, αυτοί που ψηφίσανε, να είναι ο Ηρακλής εκεί που ήταν πέρυσι, εκεί που παρέμεινε αγωνιστικά, στη Super League. Όχι στη Β' Αθηνική, ούτε χάρες μας κάνουν τίποτα. Να είναι στη Super League. Ούτε θίγεται καμία ομάδα από την Γ' Αθηνική, ούτε από την Β' Αθηνική, ούτε από την Super League. Να διορθώσουν το λάθος τους. Που είναι έγκλημα, δεν είναι λάθος, έτσι, είναι σκάνδαλο. Τι λάθος, δηλαδή, τι λάθος. Αυτή τη στιγμή πήγαμε, φτάσαμε σε ένα σημείο ο Ηρακλής, ή να παίξουμε Α1, δηλαδή που εγώ ας πούμε το έλεγα να παίξουμε Α1, ήμουν ένας από τους ανθρώπους που έλεγα να παίξουμε Α1 για να μην έχει ο Ηρακλής. Ναι. Ξαφνικά, γιατί δεν υπήρχε τίποτα, ούτε η Γάμα Εθνική, δεν υπήρχε τίποτα. Ξαφνικά φάνηκε στον ορίζοντα η Γάμα Εθνική, δηλώθηκε συμμετοχή από τα παιδιά από εκεί, από το Γάμα Σίγμα, να είναι καλά. Εμείς μετά από 3 αγωνιστικές ακολουθήσαμε, δεν μπορούσα να κάνω τίποτα άλλο. Όμως, παρά τις υποσχέσεις που πήραμε για κάποιες βοήθειες, δεν βοηθηθήκαμε ο Ηρακλής να το ξέρουμε ούτε ένα ευρώ. Ούτε ένα ευρώ. Λειτουργήσαμε, είναι όλοι, δόξα τω Θεώ, τα παιδιά, όλοι πληρωμένοι τα πάντα, όπου μπορούμε να κάνουμε τα πάντα, με τον κόσμο του Ηρακλή, με τον ανώνυμο κόσμο του Ηρακλή, άλλος λίγο πολύ, άλλος λίγο λίγο, με τη συνεισφορά του καθενός μας, φτάσαμε σε ένα σημείο ο Ηρακλής να τερματίσει και αέτους στα play-off, στα παράζ, που είναι πολύ σημαντικό. Και τελειώνοντας τη χρονιά, Γιώργο, ένα πάρα πολύ σημαντικό είναι μια ομάδα, ένας κορμός παιδιών που εκτός από το αγωνιστικό, που έχουμε ένα πολύ καλό κλίμα, είναι μια οικογένεια, έχουμε DNA Ηρακλής. Και βέβαια αυτό το μήνυμα που πέρασε φέτος θα περάσει και τον χρόνο, ήδη έχουμε πολλά τηλεφωνήματα, εγώ τουλάχιστον, όσον αφορά ότι το να παίξει τον Ηρακλή είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Είναι τεράστιο σύλλογος με πάρα πάρα πολύ βαριά φανέλα, και όποιος παίζει τον Ηρακλή έχει κάνει πάρα πολύ καλή καριέρα. Μην ξεχνάμε, πολύ πρόσφατα, να πάμε 2-3-4 χρόνια πίσω, πάρα πολλοί παίκτες δεν υπήρχαν στον ποδοσφαιρικό χάρτη και έκανανε καριέρα λόγω του Ηρακλή. Αισιοδοξώ και πιστεύω ότι θα βρούμε το δίκαιο μας. Το πιστεύω αυτό που λέω. Χθες πώς πήγε το ΔΣ που είχατε συνάντηση, φαντάζομαι για αρκετές ώρες, γιατί είναι πολλά τα θέματα, η καθάριση, η σύσταση νέας ΠΑΕ, όγκος μπροστά σας, έτσι, μεγάλος. Έγινε μια ενημέρωση μεγάλη και από την Κατερίνη κάποια παιδιά, δικηγόροι και τα λοιπά, προτεκτική. Εμείς προετοιμάζουμε την ομάδα, είτε συνεχίσει με κάποιες προσθέσεις, είτε συνεχίσει με μεγάλο μέτοχο ή με μεγάλο μετόχους, είτε με λαϊκή βάση, είτε. Αυτό θα το δείξει ο κόσμος. Θέλουμε να είναι η ομάδα να λειτουργεί, να μην είναι σταματημένη. Και βέβαια το πιο σημαντικό, μετά από καιρό που πάρα πολλοί κόσμος μου το ρωτούσε και μας το ρωτούσε όλοι το θέλαμε, αλλά δεν ήταν ο καιρός για να κάνουμε ανακοινώσεις όσον αφορά τις ακαδημίες και τα διάφορα. Κάναμε ανακοινώσεις ότι θα κάνουμε ένα-δύο δοκιμαστικά, ένα 17 και ένα 19 την προσεχή Παρασκευή,
και το Σαββάτο και την Κυριακή, τις πρωινές ώρες, θα έχουμε στην Ίκρα, στην Καταστάσεις, προπονητές για τους φίλους και προεγγραφές από γεννηθέντες από το 2012 μέχρι και το 2004. Είναι κάτι απαραίτητο, έτσι πρέπει να γίνει οπωσδήποτε αυτό, δεν το συζητάμε. Βεβαίως, K17, K19, αλλά και το πιο σημαντικό απ' όλα, μέσω της εκπομπής σου κιόλας, ανακοινώθηκε ήδη, αλλά οι μικροί μας φίλοι που με ρωτάνε όλοι για τις Ακαδημίες του Ηρακλή θα λειτουργήσουν κανονικότατα. Και μία πρώτη γεύση θα έχουμε το Σαββάτο από τις 9.30 και μετά θα είμαστε στη Μίκρα. Ναι, διάβασα και την ανακοίνωση πριν από λίγο. Και τους δύο υπευθύνους και τα τηλέφωνά τους. Να υποθέσω ότι θα, ναι, με την εμπειρία σου και με την πρόσφατη συνεργασία που είχες για χρόνια με την Arsenal, θα το αναλάβεις κατά κάποιο τρόπο το εγχείρημα Ακαδημίες ή όχι. Κοίταξε, έχουμε εμπειρίες, είναι και άλλα παιδιά και άλλοι βετεράνοι, έχουν δουλέψει. Φυσικά, ναι. Έχουμε εμπειρία. Εγώ αυτό που μπορώ να υποσχεθώ, εφόσον λειτουργεί η πρώτη ομάδα, όλα τα άλλα θα λειτουργούν σαν υποδομές άψογα. Έχουμε την εμπειρία και θα είναι κάτι σωστό. Θα είναι κάτι σωστό. Δηλαδή δεν θα είναι με διάφορα ερωτηματικά και σημειώσεις. Θα είναι όλα ξεκάθαρα και διάφορα. Είπες αρκετές φορές και ότι... Και βέβαια με την τεχνογνωσία, έτσι. Ναι, φυσικά, με την τεχνογνωσία, φυσικά. Αν και λάθος ομάδα στην Αγγλία, αλλά δεν πειράζει, συγχωρούμε. Τι να κάνω, ρε Γιώργο, τι να κάνω. Πλάκα κάνω. Λοιπόν, είπες νωρίτερα για την αισιοδοξία σου. Ναι. Τη βάζεις την αισιοδοξία δίπλα στο να έρθει κάποιος ή κάποιοι που θα ρίξουν χρήματα, γιατί κακά τα ψέματα, το καλοκαίρι θα είναι δύσκολο. Θέλουμε λεφτά για εκαθάριση, θέλουμε λεφτά για ΠΑΕ, θέλουμε λεφτά για έξοδα, θέλουμε λεφτά για δικηγόρους, θέλουμε λεφτά για μπάτζετ, θέλουμε λεφτά για μεταγραφές, θέλουμε λεφτά για το ένα, θέλουμε λεφτά για το άλλο. Θέλουμε λεφτά. Και δεν θέλουμε λίγα λεφτά, θέλουμε αρκετά λεφτά. Και εντάξει, ο κόσμος θα βοηθήσει, το ξέρεις, αλλά θα φτάσει. Ναι. Συμφωνώ αυτό που θες. Θέλουμε και χρήματα. Δεν είναι μόνο τα χρήματα, είναι και τα χρήματα σίγουρα. Απαραίτητα. Απαραίτητα. Ναι, όμως αυτός που θα έρθει έχει δει σε αυτή την περίοδο, το διάστημα 7-8 μηνών, πώς λειτουργήσαμε και πώς θέλουμε να λειτουργεί μια ομάδα με διαφάνεια. Έτσι. Αυτή τη στιγμή αυτός που θα έρθει θα βοηθηθεί από εμάς, δεν το συζητώ. Έτσι. Και βέβαια από την άλλη μεριά θα έρθει κάποιος ο οποίος θα δείξει ποιος είναι στον κόσμο, τι θέλει να κάνει, τι πρεσβεύει, τι κάνει, έτσι. Δηλαδή, δεν θα έρθει απριόρι κάποιος, οποιοσδήποτε, να πάρει τον Ηρακλή. Επειδή θα έχει, ξέρω, κάποια λεφτά. Και να ελεγχθεί και μπορεί πολύ, να έτσι. Από όπλα. Θα ελεγχθεί πολύ. Ναι, μπρο. Με την καλή έννοια το λέω, με την καλή έννοια. Ναι. Ή μπορεί, λέω τώρα, όσοι μας ακούν κιόλας, μπορεί να βρεθούν, ξέρω εγώ, 10-20 Ηρακλήδες και να πούμε, βάζουμε, ξέρω εγώ, από ένα ποσό. Ξεκινάτε, παιδιά, θα πάμε όλοι μαζί. Από εμάς. Ελάτε και ναι. Αυτό είναι για μένα το πιο δανεικό για να σε εισαγωγικά απολογούμαστε όσοι θα είμαστε στην ομάδα αύριο μεθαύριο απέναντι στον κόσμο, να τους ενημερώνουμε. Όχι να ο κόσμος να πάει στο γήπεδο μόνο να κόβει εισιτήριο και να μην ξέρει τι γίνεται και ξαφνικά το Μάρτιο να πει ο Ηρακλής πέφτει γιατί δεν αδειοδότησε τον νέο 6 βαθμό έργο με το νέο νομοσχέδιο. Πρέπει να λειτουργεί η ομάδα, γιατί κακά τα ψέματα το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να λειτουργεί η ομάδα. Δεν θέλω μια ομάδα να πάρουν να βγούμε δεύτερη και την άρχονται να πέσουμε. Να λειτουργεί η ομάδα. Αυτή τη στιγμή στον Ηρακλή το πιο σημαντικό από όλα που είμαι πολύ έτσι ευχαριστημένος είναι ότι αυτό που λέω είναι πολύ σημαντικό. Να το γράψετε λίγο με πολύ το ακούω, δυνατά το γράμματα. Το ακούω. Οι γονείς, οι οικογένειες των ποδοσφαιριστών του Ηρακλή, ο μπαμπάς και η μαμά τους, των παιδιών, είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι από τη φιλοσοφία, από την ψυχολογία, από το περιβάλλον που ζει το παιδί του. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να παίζεις ποδόσφαιρο και να είσαι χαρούμενος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέω. Να παίζεις ποδόσφαιρο και να είσαι χαρούμενος. Να έχεις χαμογελαστά πρόσωπα, με τα όχι πολλά λεφτά, με τα όχι μεγάλα συμβόλαια, αλλά να είναι και DNA του Ηρακλή. Δηλαδή ο πανηγυρισμός των παιδιών που πανηγύρισαν στον Τηλικράτη, του Τάι, των άλλων παιδιών που λέω που είναι Βραζιλιάνος, έτσι και ολοσταυτός, με τη Φανά δύο φορές, με τον Βόλο, μέσα στο Βόλο, το 2-2. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με τη φανέλα του Ηρακλή. Πραγματικά το λέω, με τη πολύ βαριά φανέλα του Ηρακλή. Και σιγά σιγά τα παιδιά αυτοί όλο τον χρόνο διαπιστώσαν σε ποιο σωματείο είναι. Και όπως είπα προηγούμενα, είναι πολύ σημαντικά να παίζεις κάπου ή να είσαι στη δουλειά σου και να είσαι χαρούμενος. Είναι πολύ σημαντικό.
Λάκη, σίγουρα θα υπάρξει πίεση χρόνου και η ανάγκη για ανέβρεση χρημάτων. Προλαβαίνουμε. Θέλω να πω ότι δεν ξέρουμε. Εντάξει, στην Ελλάδα είμαστε πότε ξεκινάει το πρωτάθλημα στη Β' Εθνική. Αν υποθέσουμε ότι ξεκινάει αρχές Σεπτεμβρίου. Αν υποθέσουμε. Προλαβαίνουμε τα πάντα. Γιώργο, εγώ αυτό που θέλω να σου πω είναι εδώ και με το δεύτερο μάτι του Βόλου που κερδίσαμε και μετά που φαινόταν κάτι που την πάει να τελειώσουμε και πιο μπροστά βέβαια το έχουμε βάλει σε συνδυασμό. Λειτουργούμε πάρα πολλές ώρες για την ομάδα. Όλα τα παιδιά πάρα πολλές ώρες. Πέρα από την συνεδρία που κάνει κτλ. Είμαστε σε επικοινωνία κάθε μία ώρα μπορώ να σου πω. Δηλαδή είμαστε πάρα... Τώρα που με βλέπεις έχω φύγει από τη Μίκρα. Ναι. Τώρα που μιλάμε έχω φύγει από τη Μίκρα. Πήγα και τον Βρέα, έχω φύγει από τη Μίκρα με δικηγόρους από το ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ τους ανθρώπους. Να μην λέω ονόματα. Έτσι. Ετοιμαζόμαστε για να πάμε εκεί. Όλα αυτά θέλουν χρόνο που πραγματικά τον διαθέτουμε με ευχαρίστηση. Έτσι. Τρέχουμε, ο Ηρακλής δηλαδή δεν περιμένει τι θα γίνει μετά από ένα μήνα, από 1,5 μήνα. Όλα έχουν δρομολογηθεί. Δεν θέλουμε να πούμε πολύ περισσότερα αναλυτικότητα. Όλα έχουν δρομολογηθεί. Την πέμπτη εξάλλου ο κόσμος θα μπορεί να μάθει και όλες τις λεπτομέρειες. Μπράβο. Το πιο σημαντικό απ' όλα, δεν γίνεται πουθενά αυτό, μάλλον και μεγάλο μέτωπος που λέει ο λαός να δει, πρέπει να γίνεται. Εκεί θα έχει την ευθύνη. Γι' αυτό θέλω όλο τον κόσμο να ρωτήσει ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει. Όταν λέω ό,τι θέλει, ό,τι θέλει. Γιατί ακουστήκαν και πολλά πράγματα, έτσι, μισούς την περίοδο. Εγώ δεν τα ξεχνάω. Ναι. Ναι. Έτσι. Με την καλή έννοια το λέω. Ναι, μπορεί είναι, να με ρωτήσουν αρκετά, ό,τι θέλουν. Είναι αρκετά. Ναι. Ό,τι θέλουν και να τους πω γιατί οι απαντήσεις που θα πάρουν θα διαπιστώσουν πολλά πράγματα και θα μείνουμε ανοιχτό το στόμα. Γιατί οτιδήποτε έγινε από τη διοίκηση του Ηρακλή έγινε μόνο με γνώμονα του Ηρακλή, τίποτα κανένας άλλος. Που για πρόσωπο. Κάτι τελευταίο, εκτός και αν θες να προσθέσεις οτιδήποτε ναι, είμαι εδώ. Θεωρείς ότι μπορεί να προχωρήσει ένα μοντέλο, σε εισαγωγικά η λέξη, με κάποιους ανώνυμους ή επώνυμους Ηρακλειδείς που φέτος εμφανίστηκαν, εσείς τους ξέρετε ποιοι είναι αυτοί, και να αυξηθούν και λίγο παραπάνω, να μπορέσουν αυτοί να οδηγήσουν οικονομικά την ομάδα και να μην περιμένουμε από τον έναν επιχειρηματία, τον έναν επενδυτή που θα φέρει τα πολλά λεφτά και θα έρθει να πάρει την ομάδα κτλ. Κτλ. Μπορούμε να πιστέψουμε σε ένα τέτοιο μοντέλο, ότι θα έρθουν 10-15 που θα βάλουν αυτό... από ένα ευρώ που λέει ο λόγος για να προχωρήσει η ομάδα. Αυτό είναι το ιδανικότερο. Αυτό είναι το ιδανικότερο. Δηλαδή, αν μπορεί να γίνει αυτό, εγώ θα ήθελα να ήμουν στη διοίκηση του Ηρακλή. Θα σου το λέω. Για να μπορείς να απευθύνεσαι σε περισσότερο κόσμο με την έννοια να τους ανακοινώνεις ό,τι θέλει, τα πράγματα πώς έχουν ακριβώς. Έτσι. Να υπάρχει, πώς το λένε, ο έλεγχος με την καλή έννοια. Η διαφάνεια. Και η διαφάνεια. Η διαφάνεια, ακριβώς. Ναι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, εάν 3.000 Ηρακλειδείς δώσουν 50 ευρώ τώρα και άλλα 50 ευρώ τον Ιανουάριο, πόσα λεφτά είναι. Είναι καλά λεφτά, δεν είναι άσχημα. Είναι 150.000 τώρα είναι, και 150.000 τον Ιανουάριο. Ναι. Δεν μπορούν να μην πάνε δύο φορές στην ταβέρνα. Ξέρω ότι υπάρχει δυσκολία από όλους μας και τα λοιπά. Είναι οι συντάξεις αυτά και τα λοιπά. Αλλά σκεφτείτε τι δύναμη είναι ο κόσμος. Γι' αυτό εγώ το εννοώ αυτό. Γιατί επέτρεψέ μου να σου πω ότι στο εξωτερικό έτσι δεν λειτουργούν όλες οι ομάδες. Οι πιο πολλές. Άμα δεις και ακόμα θέλεις και στην Premier League, τα εισιτήρια είναι πουλημένα. Καλά, μην συγκρίνουμε τώρα. Δεν συγκρίνουμε ναι, με τίποτα. Όχι, φαντάσου 3.000 Ηρακλειδείς να δώσουν ένα πενιντάρικο τώρα και ένα πενιντάρικο τον Ιανουάριο. Είναι πόσα λεφτά είναι. Αν θυμάμαι είναι καλά, η λίστα του πενιντάρικου που μας είχε πει ο κ. Ιακημίδης στην τελευταία συνέντευξη ήταν 68, 66 πώς ήταν. Ναι. Κάπου εκεί, Ναι. Δεν το επικοινωνήσαμε σωστά και τα λοιπά, αλλά θέλω να πω τη δύναμη. Δηλαδή μπορεί να βρεθούν. Μπορεί να γίνει, μπορεί να γίνει. Ξέρω εγώ. Μπορεί να βρεθούν 10-15 Ηρακλείδες από να βάλουν από 20.000. Αν βάλουν από 20.000 και είναι 300 χιλιάρικα με τρέξιμα διαρκείας από εδώ και από εκεί, αρχίζει και τρέχεις. Υπήρξαν πάντως φέτος Ηρακλειδείς που διατήρησαν την ανωνυμία τους και βοήθησαν οικονομικά. Έτσι. Έσωσαν καταστάσεις, έδωσαν λεφτά σε στιγμές κρίσιμες. Κοιτάξτε, για να επειδή πολλοί δεν θέλουν να τους αναφέρουμε, ούτε θέλουν να το... Όχι, δεν θέλω ονόματα, δεν προσθέτω, δεν θέλω ονόματα. Απλά, όχι... Να τους αναδείξουμε, θέλω. Ένα δεν το ξέρουμε, αλλά να σας πω κάτι. Εγώ θεωρώ ότι σε ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, πολύ μεγάλο ποσοστό, αυτοί μας βοηθήσανε για να υλοποιήσουμε κάποια πράγματα χρηματικά. Αλλιώς δεν τα πηγαίναμε πουθενά. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Και βέβαια, και απλώς ο κόσμος μετά που έδωσε το 50 και το 100. Τα διαρκεία, αυτός ο κόσμος,
Αυτός ο κόσμος, ναι, ναι, αυτό λέω, με τα διαρκές αυτά. Αυτός ο κόσμος κράτησε τον Ηρακλή ζωντανό. Αυτός ο κόσμος κράτησε. Δηλαδή, να πας στο σπίτι να κοιμάσαι και να λες, αμάν τι θα γίνει, αν πώς θα γίνει, να πληρώσεις τους παίκτες κτλ. Μιλάμε ότι, το ξέρεις πολύ καλά και το ρεπορτάζ κιόλας, όλοι οι παίκτες, όποιοι που είναι στον Ηρακλή, όποιοι αμείβονται, ας πούμε, όχι αυτό που αξίζουν πάρα πολύ, έτσι. Είναι πληρωμένοι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και τώρα η έγνοια μας είναι πώς θα γίνει να είναι πληρωμένοι πριν φύγουν την Τετάρτη, Πέμπτη, πώς να πληρωθούν. Είναι σημαντικό αυτό που λέω, γιατί δεν έχει ξαναγίνει πουθενά αυτό. Να φύγουν και να μην έχουν το μυαλό τους στο ότι έχουν να παίρνουν όλο το καλοκαίρι. Ακριβώς. Μακάρι να γίνει και αυτό. Άρα, καλή παρουσία στην Αθήνα την Τρίτη το πρωί. Με τον Υπουργό εκεί. Εγώ ξέρω ότι δεν θα φύγετε μόνο με ένα χτύπημα στην πλάτη ή με μια χειραψία ότι μη στεναχωριέστε, εγώ είμαι εδώ. Νομίζω ότι δεν σας αρκεί. Κοίταξε, αυτό. Γιώργο, τα χτυπήματα στην πλάτη τελειώσανε. Έτσι. Τα είχαμε και το καλοκαίρι και τα ξαναείχαμε. Γι' αυτό το λέω. Έχουμε βαρθεί να μας χτυπάνε στην πλάτη. Αυτή τη στιγμή θα πούμε τα πράγματα με καλό τρόπο, βέβαια το συζητώ. Έτσι, γιατί ο Υπουργός είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ανοιχτός με ανοιχτό μυαλό. Λοιπόν, θα πούμε πράγματα που είναι δηλαδή χειροπιαστά. Έτσι. Δεν ζητάμε καμία χάρη. Δεν θα ζητήσουμε καμία χάρη. Θα ζητήσουμε το δίκαιο μας. Και πιστεύω ότι πρέπει δηλαδή ο Ηρακλής να δικαιωθεί. Δεν μπορούμε να πούμε περισσότερες λεπτομέρειες. Την Πέμπτη θα ακούσουμε τα πάντα στο Κατσάνιο. Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση στον κόσμο. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ.